Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε θεματάρα σήμερα, η οποία διαφαίνεται, καταφαίνεται από τον τίτλο. Ο ναρκισσιστής σύντροφος όταν τα παιδιά δεν είναι δικά του. Εγώ θα έλεγα και όταν τα παιδιά είναι δικά του, αλλά ας πάμε να δούμε αυτή την ιστορία για έναν ναρκισσιστή που τα παιδιά δεν είναι δικά του και πώς το διαχειρίζεται ή πώς δεν το διαχειρίζεται. Κυρία Θέκλα, αγάπη μου, θέλω εδώ και πολύ καιρό να σας γράψω, αλλά πήρα το θάρρος να το κάνω μόλις τώρα. Είμαι μια γυναίκα Ελληνίδα που ζει στο εξωτερικό. Είμαι 37 χρονών και μητέρα 4 παιδιών. Μια μέρα έπεσα τυχαία επάνω στο ψυχοεκπαιδευτικό σας κανάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί παρακολουθώ με αγωνία όλα σας τα βίντεο, γιατί μου κάνουν πάρα πολύ καλό. Είστε ένας υπέροχος άνθρωπος. Αγάπη μου, χαίρομαι να είμαι χρήσιμη και βοηθητική. Θα σας πω λίγα πράγματα για την παιδική μου ηλικία, για να σχηματίσετε μια εικόνα. Μεγάλωσα στην Ελλάδα με δύο γονείς που παντρεύτηκαν πολύ νωρίς και ήταν πολύ ανώριμοι. Γνώριμη ιστορία αυτή, νωρίς γάμος και ανωριμότητα στο ρόλο του γονέα. Από μικρό παιδί ένιωθα παραμελημένη και ήμουνα πολύ ανεξαρτήτη και έκανα πολλά πράγματα για την ηλικία μου. Μεγάλωσες μήπως νωρίς? Ήξερα όλα τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η οικογένεια μου. Ο πατέρας μου δεν στέριωνε σε καμιά δουλειά, επειδή μάλωνε με όλα τα αφεντικά. Άρα είχε ένα αντιωματικό χαρακτήρα ο πατέρας σου. Και η μητέρα μου τον παντρεύτηκε στα 19 της για να φύγει από τον αυταρχικό πατέρα της που την καταπίεζε και τη χτυπούσε. Βλέπουμε εδώ πέρα να χτίζεται ένα υπόβαθρο για να μεγαλώσεις εσύ με τον τρόπο που μεγάλωσες και για να εξελιχθείς εσύ τώρα εδώ που έχεις εξελιχθεί. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι είσαι καταδικασμένη να παραμείνεις στις δυσκολίες που βιώνεις τώρα. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος με καλό χαρακτήρα και καλές αρχές. Δεν έβγαινε μόνος του, δεν είχε εξαρτήσεις. Και ήταν πολύ προσκολλημένος με τη μητέρα μου όλα τα χρόνια. Αλλά όμως λες ότι δεν στέριωνε σε καμία δουλειά, επειδή μάλωνε με όλα τα αφεντικά. Πώς μπορεί κάποιος να είναι καλός χαρακτήρας και να μην στεριώνει σε δουλειά, επειδή μάλωνε με όλα τα αφεντικά? Γράφεις ότι ήταν πολύ προσκολλημένος με τη μητέρα σου όλα τα χρόνια. Συνέχεια μαλώνανε για τις εξωσυζυγικές σχέσεις που είχε η μητέρα μου και εκείνος τις έδινε ευκαιρίες. Και τα ξαναβρίσκανε και εγώ από μικρό παιδί ήξερα πάντα, τα πάντα, τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι. Μου φαίνεσαι ότι μεγάλωσες ως γονιοποιημένο παιδί από τον πατέρα σου και πίστεψες την αφήγηση του, ότι η μητέρα σου μόνο ήταν ο κακός άνθρωπος, ο ναρκισσιστής που έκανε εξωσυζυγικές σχέσεις και αυτός ο καημένος της συγχωρούσε και τα ξανάβρισκε μαζί της. Έχω την εντύπωση πως οι γονείς σου πρέπει να ήταν δύο ναρκισσιστές μαζί, παρά μια ναρκισσίστρια μάνα και ένας συνεξαρτώμενος πατέρας. Η μητέρα μου δούλευε πάρα πολύ και πολύ σκληρά, επειδή όπως σας είπα ο πατέρας μου έμενε συνέχεια χωρίς δουλειά. Αλλά είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα η μάνα μου και τάσεις αυτοκτονίας που γινόντουσαν αντιληπτά στο οικογενειακό περιβάλλον και εγώ σαν παιδί προσπαθούσα να τις συμπαρασταθώ. Πω πω, και οι δύο γονείς σου λυπείς. Και οι δύο γονείς σου ανολοκλήρωτες προσωπικότητες. Και οι δύο γονείς σου με ζητήματα. Σοβαρά. Στη δομή της προσωπικότητας τους. Προβληματικοί άνθρωποι δηλαδή. Στο σχολείο βίωνα bullying. Τι άλλο θα βίωνε στο σχολείο ερχόμενοι από τέτοιο περιβάλλον? Τα παιδιά που κάνουν bullying εντοπίζουν τα πιο αδύνατα, τα πιο αδύναμα ψυχολογικά παιδιά από το σχολείο και σε αυτά εστιάζονται. Δεν μπορούσα να κοιτάξω τους ανθρώπους στα μάτια, είχα πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, έκανα παράπονα στους γονείς μου, αλλά δεν μπορούσε κανένας να με βοηθήσει με την κατάσταση στο σχολείο, η οποία συνεχιζόταν μέχρι τα 12 μου χρόνια. Έκανα πολύ δύσκολα παρέες και όταν γινόταν αυτό ήμουν πολύ δοτικό παιδί. Με πολλή ευγένεια και πάρα πολύ καλό χαρακτήρα και με φοβερή ενσυναίσθηση, πάρα πολύ ευαίσθητη γενικά. Άρα αγάπη μου, μεγάλωσες ως γονιοποιημένο παιδί, φροντίζοντας και προστατεύοντας τον πατέρα σου και τη μάνα σου, συμπαραστεκόμενοι σε αυτούς, ανέπτυξες υπερβολικά τη δοτική σου πλευρά,
ανέπτυξες υπερβολικά το κομμάτι σου που νοιάζεται για τους άλλους και δεν έμαθες καθόλου να προσέχεις και να προστατεύεις τον εαυτό σου, επειδή αυτοί που ήταν υποχρεωμένοι να σε προσέχουν και να σε προστατεύουν, οι γονείς σου, ήταν απασχολημένοι με τα δικά τους θέματα. Κακός δηλαδή, δεν ήταν καλοί γονείς. Ούτε ο πατέρας σου ήταν καλός γονιός, ούτε η μάνα σου ήταν καλός γονιός. Στα 13 μου φύγαμε για το εξωτερικό λόγω οικονομικών προβλημάτων. Πρώτα έφυγε ο πατέρας μου, μετά η μητέρα μου και στο τέλος πετάξαμε και εγώ με τον αδερφό μου, ο οποίος είναι λίγα χρόνια μικρότερος μου. Στο εξωτερικό η ζωή για ένα παιδί ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Να μάθει τη γλώσσα με τις δικές του δυνάμεις, χωρίς καμία απολύτως βοήθεια. Δεν μου άρεσε καθόλου εδώ που ήρθα και όλο έλεγα στους γονείς μου ότι όταν γίνω 18 χρόνων θα φύγω. Και έτσι έγινε. Στα 19 μου πήγα για διακοπές στους παππούδες μου και κατάφερα και μείνα εκεί, δηλαδή στην Ελλάδα. Οι παππούδες μου ποτέ δεν συμπάθησαν τον πατέρα μου και πάντα με δηλητηρίαζαν με αρνητικά σχόλια εναντίον του, επειδή θεωρούσαν ότι η κόρη τους δεν έπεσε σε καλά χέρια. Ούτε η κόρη τους έπεσε σε καλά χέρια, ούτε ο γιος των άλλων παππούδων σου έπεσε σε καλά χέρια. Είχα πιάσει δουλειά σε μια καφετέρια και εκεί μέσα γνώρισα τον πρώτο μου άντρα. Συγκατοικήσαμε μετά από 4 μήνες, αλλά τα προβλήματα ήταν εμφανή. Άργησε πάρα πολύ να βρει μια σταθερή δουλειά, είχε άγρια ξεσπάσματα θυμού, τα ήθελε όλα στο χέρι. Έλειπε πάρα πολλές ώρες από το σπίτι και εγώ και εσύ τα φέρνες βόλτα. Χειρότερος από τον πατέρα σου ο πρώτος σου άντρας. Αποκτήσαμε 3 παιδιά μαζί και εγώ καλταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ να τρέχω όλη τη μέρα για να μεγαλώσω τα παιδιά μας. Όταν το μεγάλο μου παιδί ήταν 7 ετών, τον πήγαμε σε παιδονευρολόγο γιατί παρουσίαζε κάποιες δυσκολίες στην αδρή και λεπτή κινητικότητα του. Ήταν ένα κλειστό παιδί και αφού έγινε η διάγνωση ξεκίνησαν εργοθεραπείες. Ο άντρας μου είχε ξεκινήσει το ποτό και μου έκρυβε συνέχεια πράγματα. Ήταν προσκολλημένος με τους φίλους του, εμένα δεν με έβγαζε καθόλου έξω, αλλά με άφηνε να βγαίνω μόνη μου και αυτό έκανα. Τα καλοκαίρια έβγαινα με τα παιδιά έξω με μια καλή μου φίλη, για να ξεσκάσω και να ξεκουραστούν τα παιδιά, και όταν έβγαινα έξω με τη φίλη μου έβλεπα πολλές φορές τον άντρα μου να κάθεται στο καφενείο και να πίνει με τους φίλους του, γιατί ζούσαμε σε ένα μικρό μέρος. Η οικογένεια του άντρα μου, ενώ μου συμπεριφερόταν πάρα πολύ καλά, εγώ νιώθα πολύ μόνη μου, γιατί δεν είχα τη στήριξη που είχα ανάγκη και με τη συμπεριφορά τους, τα πεθερικά μου και η οικογένεια του άντρα μου καλύπτανε την κακοποιητική συμπεριφορά του παιδιού τους. Του έλεγα ότι θα πάρουμε διαζύγιο κάθε φορά που χειροδικούσε πάνω μου, άσε χτυπούσε. Wow. Και μου έλεγε ότι θα μου πάρει τα παιδιά και θα με κλείσει φυλακή. Γνωστή απειλή των βίαιων κακοποιητικών ναρκισσιστικών ανδρών. Και εδώ βλέπουμε το μοτίβο του αλκοολικού που είναι ξεκάθαρα ναρκισσιστής. Γυρνούσε τα ξημερώματα στο σπίτι και μαλώναμε. Μία μέρα έβγαλε το όπλο που είχε για το κυνήγι και μου το έβαλε στο κεφάλι ενώ ήμουν έγκυος στο δεύτερο μας παιδί. Μια άλλη φορά έβγαλε το μαχαίρι και την ώρα που πήγαινα μου το κάρφωσε με το χέρι του στην παλάμη μου. Μια άλλη μέρα μπήκε με τυρόπιτες μέσα στο σπίτι και πάνω στον τσακωμό μας μου έτριψε την τυρόπιτα στα μούτρα. Βίαιος, βίαιος, βίαιος και επικίνδυνος. Οι γονείς μου είχαν χωρίσει εκείνο το διάστημα και ο καθένας έκανε τη ζωή του. Δεν είχα πει σε κανέναν τι αντιμετώπισα. Μάλιστα. Οι γονείς σου μετά που σου κατέστρεψαν τα παιδικά σου χρόνια αποφάσισαν να χωρίσουν όταν εσύ είχες δημιουργήσει τη δική σου οικογενειακή κόλαση. Και έκαναν τη ζωή τους μετά. Δεν ήξεραν να χωρίσουν όσο ήσουν μικρή, να μην μεγαλώσεις σε ένα τέτοιο τοξικό περιβάλλον. Αν και με τα μυαλά που είχαν οι γονείς σου και να χώριζαν, μπορεί να μην ήξεραν πώς να διαχειριστούν το χωρισμό. Μάλλον σίγουρα δεν θα ήξερα πώς να διαχειριστούν ένα χωρισμό. Ο πατέρας μου γνώριζε καινούριες συντρόφους και η μητέρα μου καινούριους συντρόφους. Μια μέρα πήγα στο σπίτι της πεθεράς μου και της είπα ότι θα πάω το γιο της στην αστυνομία και
κανονικά πρέπει να πάμε στην αστυνομία κάποιον ο οποίος μας απειλεί ότι θα μας σκοτώσει, ο οποίος βγάζει μαχαίρι, ο οποίος μας βάζει το μαχαίρι στο χέρι, ο οποίος παίρνει την καραμπίνα και την σημαδεύει επάνω μας και απειλεί ότι θα μας χτυπήσει. Η πεθερά μου μου είπε να μην το κάνω αυτό γιατί θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα και εγώ τότε βάρεσα μπουνιά στο τραπέζι και της είπα χαρακτηριστικά ότι εμένα οι γονείς μου δεν με έκαναν για να μου συμπεριφέρονται έτσι. Αυτό που της είπες όμως ίσχυε, ότι οι γονείς σου σε έκαναν για να σου συμπεριφέρονται κάποιοι έτσι. Γιατί οι γονείς σου δεν σε μεγάλωναν με τέτοιο παραμελητικό και κακοποιητικό τρόπο και αν δεν μεγάλωνες ως γονιοποιημένο παιδί, δεν θα έμπαινες από την αρχή σε μια τέτοια σχέση. Αλλά αυτός ο τύπος φαίνεται ότι είχε στοιχεία και από τη μάνα σου και από τον πατέρα σου και σου φάνηκε οικείος. Μια μέρα ενώ ήμουνα στο σπίτι και δεν είχε γυρίσει ακόμα ο άνδρας μου, έλαβα ένα μήνυμα στο κινητό ότι είχε ένα ατύχημα και ότι είναι στο νοσοκομείο. Δεν το έλαβα πολύ σοβαρά, γιατί ο άνδρας μου πάθαινε συνέχεια ατυχήματα. Βέβαια, οι αλκοολικοί συνεχώς τρακάρουν ή έχουν ατυχήματα στην εργασία τους. Σε ένα από αυτά τον πήρε ο ύπνος στο τιμόνι και έσπασε τη μύτη του πάνω στο ταμπλό του αυτοκινήτου πάνω στη σύγκρουση. Εκείνη τη φορά όμως που με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι είναι στο νοσοκομείο, τα πράγματα ήταν πολύ σοβαρά. Δεν με είχε ειδοποιήσει κανένας ότι ήταν τόσο σοβαρά τα πράγματα. Όλοι ήταν στο νοσοκομείο εκτός από μένα, αλλά όταν έλαβα το μήνυμα πήγα κατευθείαν και άφησα μια φίλη μου να προσέχει τα παιδιά. Τελικά ο άντρας μου πέθανε σε μισή ώρα από την ώρα που πήγα εκεί στο νοσοκομείο. 32 χρόνων τότε. Είναι αλήθεια ότι οι αλκοολικοί άνθρωποι, οι άνθρωποι που είναι θυσμένοι σε ουσίες, οι άνθρωποι που έχουν εξαιρετικά εναντιωματικό χαρακτήρα, είναι πολύ πιθανόν να πεθάνουν νωρίς. Λόγω ατυχημάτων, λόγω απερίσκεπτης συμπεριφοράς και ούτω καθεξής. Όλοι κλαίγανε και φωνάζανε, και εγώ έφυγα από το νοσοκομείο άρον-άρον για να πάω στο σπίτι της πεθεράς μου να πάρω το μεγάλο μου παιδί που κοιμόταν εκεί για να μην καταλάβει τίποτα. Η πεθερά μου στην κηδεία με παρακάλεσε να μην φύγω από την Ελλάδα γιατί οι γονείς μου ήταν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και ότι μόνο εμένα και τα παιδιά έχει η πεθερά μου. Έγινε η κηδεία και εγώ συνέχισα να παλεύω με 3 παιδιά. Είχε έρθει ο πατέρας μου να μείνει μαζί μου που δεν καθότανε πάλι σε δουλειά γιατί είχε μετακομίσει στην Ελλάδα μόνιμα από πριν και όταν έκατσα και του είπα αυτά που μου συνέβησαν με τον άντρα μου, ο πατέρας μου κάθε μέρα δημιουργούσε καυγάδες με την οικογένεια του άντρα μου, έφερε στον ένα εναντιωματικό να πάει να εξηγηθεί με τους άλλους εναντιωματικούς. Ώσπου δεν άντεξα άλλο ψυχολογικά και του είπα να φύγει από το σπίτι γιατί είχα το πένθος μου και τόσα άλλα να αντιμετωπίσω και δεν άντεχα τους καυγάδες. Μετά από 7 μήνες μετακόμισα σε μια άλλη χώρα και ξεκίνησε ο κορονοϊός. Η μητέρα μου με βοήθησε, μου κρατούσε τα παιδιά για να δουλέψω. Κατάφερα από το μηδέν και στάθηκα στα πόδια μου, βρήκα σπίτι, βρήκα δουλειά, σπούδαζα και μεγάλωνα τα παιδιά μου. Αγόρασα έπιπλα, έφτιαξα δωμάτια για τα παιδιά. Μπράβο, είσαι άξια κόρη. Και είχα επαφές τηλεφωνικές με το σόι του άντρα μου μέχρι που κατεβαίναμε κάθε καλοκαίρι για διακοπές εγώ με τα παιδιά και έμενα στο σπίτι τους. Μετά από 2 χρόνια που δυσκολεύτηκα πάρα πολύ και πέρασα πάρα πολλά, να σας πω για να καταλάβετε ότι και το δεύτερο μου παιδί παρουσιάζει συμπτώματα αναπτυξιακής διαταραχής, είναι πίσω στην ανάπτυξη και αυτή τη στιγμή πηγαίνει σε ειδικό σχολείο, απλώς δεν έχει διαγνωστεί ακόμη γιατί οι λίστες αναμονής στη χώρα που ζούμε είναι πολύ μακρινές. Πριν από 3 χρόνια λοιπόν, τέτοιο καιρό, γνώρισα το δεύτερο σύντροφό μου που αποκτήσαμε μαζί ένα παιδάκι που σήμερα είναι 1,5 έτους. Ήμουνα μόνη μου και εκείνος δούλευε μαζί με τον πατέρα μου εδώ στο εξωτερικό και έτσι γνωριστήκαμε. Μου έκανε έτοιμα φιλία στο Facebook και από εκείνη τη μέρα δεν σταματήσαμε να μιλάμε. Στην αρχή παρουσιάζεται σαν ο ιδανικός σύντροφος. Εγώ του το ξεκαθαρίζω ότι έχω 3 παιδιά και μου δείχνει ότι δεν έχει πρόβλημα με αυτό. Στην αρχή ξόδευε πάρα πολλά χρήματα για μένα, μου έκανε ακριβά δώρα και ας ήμουν αντίθετη με τα ακριβά δώρα επειδή δεν ήμουν μαθημένη με τα πολλά, ήμουν μαθημένη με τα λίγα. Μου πρότεινε να συγκατοικήσουμε επειδή η δουλειά του ήταν αρκετές ώρες μακριά από εκεί που έμενα εγώ. Και ερχόταν κάθε εβδομάδα όταν είχε ρεπό από τη δουλειά του. Νόμιζα ότι δεν υπήρχε άλλος άνθρωπος καλύτερος από αυτόν. Ότι είχα βρει έναν άνθρωπο που με αγαπάει πραγματικά.
Εδώ να προσθέσω ότι είχα ένα σταθερό εισόδημα κάθε μήνα και δεν είχα ανάγκη από οικονομική βοήθεια από έναν άντρα, γιατί ήμουν πολύ αυτοδημιουργητή και ανεξάρτητη. Και ήμουν άτομο που δεν ζητούσε βοήθεια από κανέναν και προσπαθούσα πάντα να τα καταφέρω μόνη μου. Όταν ξεκίνησε η συγκατοίκηση, άρχισαν τα πρώτα καμπανάκια. Ήτανε άρρωστος με την καθαριότητα, με μείωνε συνέχεια ότι δεν κάνω τίποτα καλά και συνεχώς μου χτυπάει ότι μου κάνει χάρη που είναι μαζί μου, που έχω παιδιά και ότι αν ήταν άλλος δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Μου έδειχνε φωτογραφίες από την πρώην σχέση του και μου μιλούσε συνέχεια για αυτήν. Μου μιλούσε συνέχεια για άλλες γυναίκες, τις σχολίαζε πολύ χυδαία μπροστά μου, σχολίαζε την εμφάνιση του σώματός μου, σχολίαζε ότι και καλά έχω χαλάρωση στο σώμα μου, ότι έχω περιττά κιλά και ότι δεν είμαι έξυπνη. Είχε πρόβλημα με τα παιδιά. Αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα παιδιά μου. Επιμένει ότι ένα από τα παιδιά μου είναι ομοφιλόφιλος και ότι αυτός δεν ανέχεται τέτοια πράγματα γιατί είναι άντρας. Ότι αυτός δηλαδή ο πατριός δεν ανέχεται ο γιος της γυναίκας του να είναι ομοφιλόφιλος επειδή είναι άντρας. Άγια μου, δεν μπορώ. Οι καυγάδες ήταν τεράστιοι. Πολλές φορές προσπάθησα να φύγω, δεν τα κατάφερα ποτέ μου. Πάντα κατάφερνε να με τουμπάρει, μου έκανε gaslighting. Αυτός είχε ένα άσχημο παρελθόν στην Ελλάδα και γι' αυτό τον λόγο δεν μπορούσε να επιστρέψει. Ήταν θυσμένος στον τζόγο και είχε αφήσει προβλήματα στην Ελλάδα. Άρχισε πάλι τον τζόγο. Ένα χρόνο μετά που ήταν μαζί μου, εγώ πολλές φορές στην προσπάθεια μου να φύγω τα έλεγα στους γονείς μου, στη μητέρα μου δηλαδή, όχι στον πατέρα μου, και το αποτέλεσμα ήταν να μην έχω καλές σχέσεις με την οικογένειά μου. Γιατί αντί να καταλάβει το λάθος του, έβγαζε φταίχτες στην οικογένειά μου και με τον τρόπο του με ξέκοψε από αυτή. Οι σχέσεις μου με τη μητέρα μου πλέον είναι τυπικές. Έπαιξε ρόλο ότι η μητέρα μου κοιτούσε την εξωτερική της εμφάνιση και την ησυχία της. Συγγνώμη, η μάνα σου δεν είχε καμία υποχρέωση να φροντίζει τη δική σας οικογένεια. Εδώ να προσθέσω ότι η μητέρα μου πριν από 5 χρόνια πάλεψε με τον καρκίνο και δόξα τω Θεώ τα κατάφερε και αντιμετώπισε κάποια θέματα υγείας. Αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή που τα έβαλε ο άνδρας μου μαζί της ήταν υγιής. Δεν μπορέσαμε ποτέ να πάμε ένα διήμερο κάπου μόνοι μας σαν νέο ζευγάρι γιατί δεν είχαμε κάποιον να μας κρατήσει τα παιδιά. Αυτός άρχισε να βγαίνει μόνος του έξω και εγώ καθόμουν μόνη μου τα βράδια στο σπίτι να τον περιμένω. Ενώ εγώ απαγορευόταν να βγω μόνη μου έξω και η απάντηση του όταν του έλεγα ότι δεν αντέχω να περάσω αυτό που πέρασα ήταν «ας μην έκανες παιδιά». Άρχισε να μπερδεύεται το μυαλό μου. Να μην ξέρω πλέον τι μου γίνεται. Μόνο να προσπαθώ να μεγαλώσω σωστά τα παιδιά μου, να είμαι δίπλα τους βράχους. Και ο πατέρας του γύρισε και του είπε «Μήπως η γυναίκα που πήρες βγάζει προβληματικά παιδιά?» Έδειχνε πάρα πολύ ότι πάνω από όλους και πάνω από όλα βάζει το χρήμα. Όταν στεκόταν στον καθρέφτη έλεγε πόσο ωραίος είμαι, ενώ εμένα με μείωνε. Πήγαμε διακοπές και στην παραλία σχολίαζε τις άλλες κοπέλες και κάθε φορά που του έλεγα ότι δεν μου αρέσει αυτό που κάνει, δεν αλλάζε κάτι. Έκρυψε από τη μητέρα του ότι εγώ έχω παιδιά. Μου έχει απαγορεύσει να βάζω φωτογραφίες από τα παιδιά μου στο Facebook για να μην τα δουν οι φίλοι του στην Ελλάδα και να μην τα δει η μάνα του, γιατί κανένας γονιός, λέει, δεν θέλει το παιδί του να πάρει μια γυναίκα που έχει παιδιά. Κανένας απάνθρωπος γονιός δεν το θέλει. Αυτό να λέγεται. Όχι κανένας γονιός, κανένας απάνθρωπος και μισάνθρωπος γονιός δεν το θέλει αυτό. Είμαι μεγαλύτερη από αυτόν 3 χρόνια και όλο είχε να κάνει με την ηλικία μου και με συνέκρινε με άλλες κοπέλες ότι εγώ δεν είμαι σαν τα κοριτσάκια. Ή όταν ήθελα να βάλω κάτι μου έλεγε «Είσαι μητέρα με 4 παιδιά, μαζέψου». Φυσικά, όποτε ήμουν χάλια ψυχολογικά ποτέ δεν με στήριξε. Εγώ έκλαιγα, εγώ στενοχωριόμουν και αυτός είχε όρεξη να φάει, να γελάσει, να γράφει μηνύματα με τους φίλους του.
με έλεγε συνέχεια ζηλιάρα, ενώ αυτός μου το δημιούργησε αυτό που σχολίαζε κάθε κοπέλα που περνούσε από μπροστά μας και έφτασε στο σημείο να περνάει μια κοπέλα και να την κοιτάζω κι εγώ, όχι μόνο αυτός. Έχουνε σπάσει τα νεύρα μου, δεν αντέχω άλλο, δεν ξέρω γιατί έχω κάνει τόσο μεγάλη ζημιά στον εαυτό μου και συνέχεια λέει μειωτικά και προσβλητικά σχόλια σε καθημερινή βάση. Εγώ του λέω πάντα με όμορφο τρόπο να το σταματήσει, ότι θέλω να έχουμε ένα ήρεμο περιβάλλον για τα παιδιά στο σπίτι. Στο σεξουαλικό τομέα, όποτε θέλει αυτός, χωρίς τρυφερότητα, σαν να είμαι κανένα σκυλί που ζητιανεύομαι με χυδαία σχόλια και χωρίς να ενδιαφέρεται για τη δικιά μου ικανοποίηση, του το έχω πει 100 φορές, αλλά δεν αλλάζει κάτι και όλο λέει, αν είσαι καλό κορίτσι, σήμερα θα κάνουμε το βράδυ κάτι. Πω, τι διεστραμμένη σχέση που έχει με το σεξ. Άμα είσαι καλό κορίτσι θα κάνουμε κάτι και όταν κάνετε κάτι σου μιλάει με χιδεότητα και σου συμπεριφέρεται χωρίς τρυφερότητα σαν να είναι κανένα σκυλί που ζητιανεύεις αγάπη. Συνεχώς μου κοπανάει τι έχει κάνει για μένα και τα παιδιά και να μην το ξεχάσω ποτέ αυτό. Επειδή κοντά σε όλα αυτά που σου έχω πει έτρεξε πολύ για τα παιδιά και έχει κάνει πολλά πράγματα, όμως αυτό δεν αναιρείται απόλυπα. Εννοείται ότι δεν αναιρείται απόλυπα. Έχω ξεκόψει από όλες τις φίλες μου γιατί όλοι θέλουν το κακό μου. Μου απαγόρευσε να μιλάω για τα προσωπικά σε οποιονδήποτε. Διαχειρίζεται τα οικονομικά του σπιτιού και όταν ξοδεύω λεφτά μου λέει πάλι λεφτά ξόδεψες. Έβγαινε με παρέες έξω και εγώ στο σπίτι με τα παιδιά μόνη μου, ενώ αυτό μου κάνει πάρα πολύ κακό κάθε φορά που γίνεται και περνάω πάρα πολύ δύσκολα. Δεν μπορώ να βρω ένα ψυχολόγο εδώ που μένω γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρεις ραντεβού. Έχω καταλάβει τα πάντα, έχω ενημερωθεί και από τα ψυχοεκπαιδευτικά σας βίντεο στο κανάλι για τον ναρκισισμό. Δεν μπορώ να ξεφύγω, έχω φύγει πολλές φορές από το σπίτι, βιώνω μία κόλαση και προσπαθώ κάθε μέρα να είμαι ήρεμη και καλή μαμά, να είμαι δίπλα στα παιδιά μου και τα αποδέχομαι όπως ακριβώς είναι, σε αντίθεση με αυτό που μου λέει συνέχεια ότι τα παιδιά έχουν προβλήματα και γι' αυτό έχει κουραστεί και του λέω να φύγει άμα δεν μπορεί. Αλλά ποτέ δεν φεύγει. Το αντίθετο κάθεται εδώ και συνεχίζει να με εξοντώνει και να με σταυρώνει κάθε μέρα σαν τον Χριστό. Ακόμα και στο αυτοκίνητο του. Είναι φοβερά ψυχαναγκαστικός και δεν επιτρέπεται να πατήσουμε με τα παπούτσια μέσα στο αυτοκίνητο. Μου κάνει κριτική ότι έχω βρώμικο το αυτοκίνητό μου και με μειώνει συνέχεια. Μόλις λέω ότι θέλω να μείνω λίγο μόνη μου, μου λέει συνέχεια να μην έκανα τα παιδιά και λέει συνέχεια όταν είμαστε με το δικό μας το παιδί και τα υπόλοιπα είναι στο σχολείο, μακάρι να μην τα είχες. Και τσακωνόμαστε γιατί του λέω από την αρχή σου εξηγήθηκα ότι έχω 3 παιδιά, δεν το έκρυψα. Δεν έχω καμία στήριξη από κανέναν. Η μητέρα μου πιο πολύ φίλη ήταν παρά μητέρα. Εξάλλου όταν τη ζήτησα να κρατήσει τα παιδιά για να βγούμε ένα βράδυ έξω με τον λεγάμενο, μου απάντησε ότι δεν θέλει να πάρει τέτοια ευθύνη γιατί είναι το παιδί αυτούνου και φοβάται. Προσπαθώ να τα κάνω όλα σωστά. Νιώθω φοβερή εξάντληση. Δεν θα σας ζητήσω κάτι παρά μόνο να μου πείτε τη γνώμη σας που εκτιμάω πάρα πολύ σαν ψυχολόγος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και στέλνει τις φωτογραφίες της. Είναι μια γλυκύτατη κοπέλα. Γλυκύτατη κοπέλα. Είναι οι φωτογραφίες με τα παιδάκια της. Πω. Λοιπόν. Αμαρτίες γονέων, παιδεύουση τέκνα. Φίλοι, από όλα όσα μου γράφεις είναι ξεκάθαρο ότι ο τρόπος με τον οποίο μεγάλωσες, το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο οι γονείς σου με τίποτα δεν αναλάμβαναν τον γονεϊκό ρόλο και βρέθηκες εσύ στο σημείο να γίνεις γονιοποιημένο παιδί και να φροντίζεις τους γονείς σου σαν να ήταν παιδιά σου, σε προετοίμασε με το χειρότερο δυνατό τρόπο για να γίνεις ένα καλό θύμα. Και έτσι έγινες εύκολα και καλό θύμα του πρώτου σου άνδρα και καλό θύμα του δεύτερου σου άνδρα. Αυτό που ήταν απαραίτητο να κάνεις μετά που χείρεψες ήταν οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία. Οπωσδήποτε να σταθείς στα πόδια σου, τότε έπρεπε να αρχίσεις να ψυχοεκπαιδεύεσαι, να καταλάβεις τον εαυτό σου,
να καταλάβεις γιατί βρέθηκες όπου βρέθηκες, να καταλάβεις γιατί πήρες εκείνον τον πρώτο άντρα που τον πήρες στην Ελλάδα, γιατί άντεξες τόσο όσο άντεξες, γιατί βρέθηκες με τρία παιδιά χείρα σε πολύ νεαρή ηλικία και σε αδιέξοδα. Όταν πέθανε ο πρώτος σου άνδρας, όταν σκοτώθηκε ουσιαστικά σε δυστύχη, όταν σκοτώθηκε ο πρώτος σου άνδρας, εσύ τότε είχες μια χρυσή ευκαιρία να τα βρεις με τον εαυτό σου με όλες τις δυσκολίες. Εσύ τι έκανες όμως τότε? Κάλεσες τον πατέρα σου να σε βοηθήσει. Ο πατέρας όχι μόνο δεν ξέρει να σε βοηθήσει, αλλά δεν θέλει κιόλας να σε βοηθήσει. Όπως και η μάνα σου φαίνεται ότι δεν θέλει να σε βοηθήσει. Φυσικά, όπως είπα και προηγουμένως, οι γονείς μας, όταν εμείς είμαστε ενήλικες και έχουμε κάνει παιδιά, δεν είναι υποχρεωμένοι να μας βοηθήσουμε τα παιδιά. Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν εξ ολοκλήρου την ευθύνη των δικών τους παιδιών όταν τα γεννάνε και όταν τα μεγαλώνουν. Έχεις τεράστιο μπερδέμα στη ζωή σου. Είναι δύσκολη η φάση σου. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι και μια δυσκολία από την οποία δεν μπορείς να βγεις. Χρειάζεται όμως να πάρεις πολύ σοβαρές αποφάσεις. Πάρα πολύ σοβαρές αποφάσεις. Δεν μου λες αν εργάζεσαι. Δεν ξέρω αν εργάζεσαι, αν έχεις οικονομική ανεξαρτησία αυτή τη στιγμή. Από ό,τι καταλαβαίνω, πρωτού πάρεις το δεύτερο σου άνδρα εργαζόσουνα. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό, αν δεν έχεις οικονομική ανεξαρτησία, να φροντίσεις να αποκτήσεις οικονομική ανεξαρτησία και να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου. Ο δεύτερος σου άνδρας χρειάζεται φοβερά τελεσίγραφα. Να του βάλεις τελεσίγραφο ότι αν δεν πάει να κάνει ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσει τα κομπλέξ ηλίκια του, να ξεπεράσει αυτό το μισανθρωπισμό που έχει μέσα του, να ξεπεράσει αυτή την απίστευτη δειλία που έχει μέσα του, τη δειλία που έχει απέναντι στη μάνα του, τη δειλία που έχει απέναντι στους φίλους του. Είναι απαράδεκτο. Τι σημαίνει δεν θέλει να ξέρουν οι γονείς του στην Ελλάδα? Από ό,τι κατάλαβα, ξέρει ο πατέρας του, αλλά δεν ξέρει η μάνα του. Να μην ξέρει η μάνα του ότι παντρεύτηκε μια γυναίκα που έχει άλλα τρία παιδιά, ή να μην ξέρουν οι φίλοι του. Και τι χαρακτήρας και τι προσωπικότητα είναι αυτή που ήταν θεσμένος στον τζόγο και γι' αυτό δεν πάει στην Ελλάδα, καταλάβατε? Γιατί αυτός μπόρεσε να κρατήσει κρυφό από τους συγγενείς και τους φίλους του ότι παντρεύτηκε μια γυναίκα με τρία παιδιά. Γιατί προφανώς τον ψάχνουν στην Ελλάδα και γι' αυτό δεν επιστρέφει στην Ελλάδα. Επίσης, ο πρώτος σου άνδρας αλκοολικός, ο δεύτερος εθισμένος στον τζόγο. Και οι δύο αυτοί εθισμοί, και ο τζόγος και ο αλκοολισμός, είναι εξαιρετικά σοβαροί εθισμοί, οι οποίοι καταστρέφουν οικογένειες, καταστρέφουν ζευγάρια και βάζουν σε κίνδυνο και τη ζωή αυτών που έχει τους εθισμούς, αλλά και τη ζωή των οικείων τους. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα ο εθισμός στον τζόγο. Πολύ σοβαρό πράγμα ο εθισμός στο αλκοόλ. Επίσης λες ότι αυτός ο άνδρας σου, ο δεύτερος, είναι και ίδιο ψυχαναγκαστικός. Ότι έχει εμμονή με την καθαριότητα. Επίσης σε προσβάλλει συνέχεια. Σε μειώνει συνέχεια. Δείχνει πλήρη έλλειψη ενσυναίσθησης προς εσένα. Λες ότι κάνει κάποια πράγματα για σένα και για τα παιδιά, αλλά σου λέει συνεχώς ότι δεν θα έπρεπε να κάνεις παιδιά. Δεν θα έπρεπε να κάνεις παιδιά. Δεν θα έπρεπε να κάνεις παιδιά. Σίγουρα είναι ναρκισσός. Και δεν είναι η πρώτη περίπτωση ναρκισσιστή που γνωρίζω, ο οποίος πάει και δημιουργεί σχέση με ένα πρόσωπο που έχει ήδη παιδιά για να πάρει τα ωφέλη από ένα τέτοιο φροντιστικό πρόσωπο και γυρίζει με πλήρη αναισθησία, με πλήρη μισανθρωπισμό, με πλήρη κακία να κατηγορεί τα παιδιά του, τη συντρόφου του και να λέει δεν έπρεπε να κάνεις αυτό το παιδί και δεν έπρεπε να κάνεις παιδιά και ούτω καθεξής. Σου μιλάω και από το χώρο μιας γυναίκας η οποία απέκτησα δύο παιδιά μετά που παντρεύτηκα τον πατέρα τους. Σου μιλάει μόνο από το χώρο μιας γυναίκας η οποία μεγάλωσε μόνη της δύο παιδιά και δέχθηκα οπωσδήποτε κοινωνικές διακρίσεις λόγω του ότι ήμουνα μονογονιός. Ο οποιοσδήποτε άνδρας ή γυναίκα αποφασίσει ότι θα δημιουργήσει γάμο και οικογένεια με ένα πρόσωπο που έχει ήδη παιδιά, απριόρι, από την αρχή το παίρνει απόφαση ότι έχει παιδιά ο άλλος, και αν έχει θέμα με το ότι ο άλλος έχει παιδιά, δεν προχωράει στο να κάνει το γάμο.
ή να κάνει τη σχέση διαφορετικά. Είναι πολύ εγωκεντρικό, πολύ κακοποιητικό να θέλεις να έχεις και τα ωφέλη του γάμου με εκείνο το πρόσωπο, αλλά να μην θέλεις τα παιδιά του ή να μην θέλεις το τι φέρνει το πρόσωπο αυτό που αγαπάς στη νέα οικογένεια. Εδώ ένα σκύλο να είχες και να μην ήθελε το σκύλο σου, θα σου έλεγα αυτό είναι απόδειξη ότι είναι ένας κακοποιητικός άνθρωπος. Πόσο μάλλον τα παιδιά σου. Είσαι μια νέα κοπέλα, έχεις ευφυΐα, άσε τον βλάκα τι σου λέει ότι είσαι βλάκας. Ίσως βλέπει δικά του πράγματα πάνω σε σένα. Ίσως προβάλλει τη δική του βλακεία. Γιατί πραγματικά είναι εντελώς βλακώδης αυτή η συμπεριφορά και εντελώς βλακώδης αυτό το σκεπτικό. Ότι χάνεις από την αξία σου επειδή έχεις γεννήσει και άλλα παιδιά εκτός από το παιδί που έχετε κάνει μαζί. Δεν είσαι βλάκας. Αν ήσουν βλάκας δεν θα μπορούσες να ξανασταθείς στα πόδια σου. Αν ήσουν βλάκας δεν θα μπορούσες να συνεχίσεις τις σπουδές σου. Δεν είσαι βλάκας. Αν ήσουν βλάκας δεν θα μπορούσες να μου γράψεις μια επιστολή που να μου τα περιγράψεις όλα αυτά. Λοιπόν, θέλω να μου στείλεις πίσω στο mail να σου συστήσω κάποια συνάδελφο που να κάνει συνεδρίες μέσω διαδικτύου, γιατί καταλαβαίνω ότι στη χώρα που ζεις μου το έχουν πει και άλλοι ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις ψυχολόγο να κάνεις ραντεβού, γιατί υπάρχει ένα γενικό σύστημα υγείας όπου πρέπει να μπεις σε κάποιες μεγάλες λίστες αναμονής για να βρεις ραντεβού με ψυχολόγο. Δεν θα πάρω εγώ την απόφαση για σένα να χωρίσεις από αυτόν τον τύπο. Παρόλο που δεν θα σου κρύψω ότι εγώ στη θέση σου θα το χώριζα. Και γιατί σε έχει σμικρύνει, σε έχει συρρυκνώσει, σε έχει αποκόψει από το φιλικό σου περιβάλλον, σε έχει αποκόψει και από το οικογενειακό σου περιβάλλον, χωρίς να σημαίνει ότι το οικογενειακό σου περιβάλλον ήταν άψογο και έχεις να ωφεληθείς από το να έχεις επαφές μαζί τους. Σου ξαναλέω, η μάνα σου δεν είναι υποχρεωμένη να σου φροντίζει τα παιδιά. Η οποιαδήποτε μάνα δεν είναι υποχρεωμένη να φροντίζει τα παιδιά της κόρης της. Η οποιαδήποτε γιαγιά δεν έχει υποχρέωση να φροντίζει τα παιδιά της κόρης της. Παρόλο που στον ελληνικό τρόπο σκέψης υπάρχει αυτό το σκεπτικό ότι τα παιδιά φροντίζουν τους γονείς, ότι οι παππούδες φροντίζουν τα εγγόνια και ούτω καθεξής. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να είσαι μονογονιός, όμως σκέψου το εξής. Ότι θα μπορούσε να είσαι μονογονιός, να εργάζεσαι, να έχεις οικονομική ανεξαρτησία και όταν θα προγραμματίσεις να έχεις μια έξοδο με φίλες και φίλους, να φέρεις έναν άνθρωπο που να τον πληρώσεις, έναν babysitter, μια babysitter να σου προσέχει τα παιδιά και να μπορείς να βγεις έξω. Υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι εάν κάποιος δεν έχει στο περιβάλλον του πρόθυμα πρόσωπα τα οποία να κάνουν babysitting, πρόσωπα από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, μπορεί να πληρώσει κάποιον για να κάνει babysitting στα παιδιά. Δεν ξέρω, πρότεινε στον άνδρα σου ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να κάνει ψυχοθεραπεία και απεξάρτηση από τον τζόγο. Είναι πάρα πολύ σοβαρός ο εθισμός του τζόγου. Είναι ξεκάθαρο ότι ο άνδρας σου δεν συνδέεται μαζί σου σε ένα βαθύ επίπεδο. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν σου δείχνει συμπόνια. Δεν σου δείχνει ενσυναίσθηση και ο πρώτος σου άνδρας αυτός που σκοτώθηκε σε δυστύχημα και ο δεύτερος είναι ναρκισσιστές. Επειδή και οι δύο γονείς σου είναι ναρκισσιστές, ο καθένας με το δικό του τύπο όλοι αυτοί, δεν έχουν όλοι τον ίδιο τύπο ναρκισσιστή, αλλά έχουν όλοι ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Επειδή και οι γονείς σου ήταν ναρκισσιστές και μεγάλωσες με δύο ναρκισσιστές, ήταν εντελώς φυσιολογικό να νιώσεις ως οικείο μοτίβο τη συμπεριφορά ενός ναρκισσιστή και να τα φτιάξεις με τον πρώτο σου τον άνδρα και με τον δεύτερο. Τα 37 χρόνια στα οποία βρίσκεσαι δεν είναι ούτε καν τα μισά χρόνια της ζωής σου. Ποτέ δεν είναι αργά για να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου. Σίγουρα αυτό που θα σε συμβούλευα και αυτό που σε συμβουλεύω είναι να μην κάνεις τώρα άλλο παιδί, εφόσον βρίσκεσαι σε μια σχέση που δεν είναι υγιής. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι εναντίον του να αποκτούν οι άνθρωποι παιδιά, αλλά θεωρώ ότι είναι καλύτερα τα παιδιά να τα αποκτούμε μέσα σε υγιείς σχέσεις και όταν είμαστε ενδυναμωμένοι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά μας το καλύτερο δυνατό. Από τη στιγμή όμως που γεννιέται και υπάρχει ένα παιδί, από εκείνη τη στιγμή και μετά
Είναι απάνθρωπο να πεις δεν θα έπρεπε να κάνεις το παιδί. Και γιατί έκανες αυτό το παιδί. Θυμώνω πάρα πολύ όταν ακούω ότι κάποιος ή κάποια, κάποιο ζώο, κάποιο τσογλάνι, ο οποίος η οποία θέλει να πάρει όλα τα καλά του συντρόφου, της συντρόφου, παίρνει τα καλά του συντρόφου και της συντρόφου και απαξεί τα παιδιά και απαξεί την ύπαρξη των παιδιών. Η πραγματική ποιότητα ενός ανθρώπου φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους ευάλωτους, τα μικρά παιδιά και τα ζώα. Εκεί φαίνεται η πραγματική ποιότητα του ανθρώπου. Βλέπεις ότι και ο πατέρας των παιδιών σου, ο βιολογικός, πάλι δεν είχε και τα παιδιά σε καλύτερη μοίρα από αυτόν που δεν είναι ο βιολογικός πατέρας, που είναι ένας πατριός. Ένας άνθρωπος με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, ένας άνθρωπος με εθισμούς δεν μπορεί να είναι συνεπής γονέας. Δεν ξέρω ο πατέρας σου τι εθισμό είχε. Είναι ο πατέρας σου, έπαιζε τζόκο και αυτός πρέπει να κάνει κάτι. Δεν μου γράφεις κάτι συγκεκριμένο, αλλά και αυτός πρέπει να έχει εθισμό και σίγουρα ήταν και υποταγμένος στη μάνα σου, την οποία την έχεις περιγράψει όπως την έχεις περιγράψει ότι λειτουργούσε όταν ήσουν μικρή. Οξία ψυχοθεραπεία τώρα. Να ενδυναμωθείς, να πάρεις επιτέλους τον εαυτό σου στα χέρια σου, μετά να μπορέσεις να του βάλεις τα σωστά τελεσίγραφα του ανδρός σου και αν δεν τα συναντήσει, αν δεν συμμορφωθεί, αν δεν κάνει δουλειά με τον εαυτό του για να γίνει άνθρωπος, τότε το να το χωρίσεις είναι μονόδρομος, η γνώμη μου. Αλλά μην κάνεις οτιδήποτε προτού ενδυναμωθείς, γιατί το γράφεις και μόνος ότι έκανες κάποιες προσπάθειες οι οποίες έπεσαν στο κενό μετά, ακριβώς επειδή δεν ήσουν ορθά προετοιμασμένη και ενδυναμωμένη. Θα σου έλεγα ότι αν έχεις την ευχαίρεια, αλλά μάλλον δεν θα μπορείς λόγω των παιδιών, να έμπαινες και στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή, αλλά εκεί που είσαι είναι πιο νωρίς, θα είναι δύσκολο για σένα. Στείλε μου πίσω στο mail να σου συστήσω μια πολύ καλή συνάδελφο να κάνεις διαδικτυακά συνεδρίες για να αρχίσεις την ενδυνάμωση και αν θες να τις δείξεις και αυτό το βίντεο. Παρακαλώ στα σχόλια θα το εκτιμήσω ιδιαιτέρως. Αν κοπέλες που βρεθήκατε σε παρόμοιες θέσεις, γράψετε ενθαρρυντικά σχόλια σε αυτή την κοπέλα και να της δώσετε το μήνυμα το οποίο εγώ το πιστεύω, πως και στα πιο δύσκολα αδιέξοδα να είμαστε μπλεγμένοι, εάν το πάρουμε απόφαση να αναλάβουμε επιτέλους την ευθύνη του εαυτού μας και να ενδυναμωθούμε, μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτά. Με πολλή δουλειά, με πολύ κόπο, αλλά σίγουρα είναι δουλειά και κόπος που γίνεται προς την ορθή κατεύθυνση. Ενώ το να προσπαθείς να ευχαριστήσεις τον κάθε ναρκισσιστή, τον κάθε εθισμένο, τον κάθε άτυχ, τον κάθε αλκοολικό, τον κάθε τζογαδόρο, είναι προσπάθεια η οποία πέφτει στο κενό. Είναι νερό που ρίχνεις σε ένα βαρέλι δίχως πάτο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου σε όλους.